Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα το Περίπρες επιστρέφει στην συνηθισμένη του ώρα, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3. Θα πάμε με όλα όσα συνέβησαν χθες στην Ζένιτσα, σε μια αναμέτρηση η οποία δεν σε καλύπτει το τελικό αποτέλεσμα να το ακούσεις, γιατί πάντα στην ισοπαλία η πρώτη ερώτηση είναι το ποιο ήταν το σκορ της ισοπαλίας, αν υπήρχε σκορ, και το δεύτερο είναι πώς έφτασε το μάτι στην ισοπαλία. Γιατί στο πρώτο λεπτό το χ το παίρνεις και φεύγεις, και στο 90 το χ δεν σου κάνει. Λοιπόν, Γιώργος Παναγιωτίδης. Μπήκα και εγώ στην παρέα, καλησπέρα και από μένα. Ξεκινήσαμε με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά ήρθε στην πορεία και ο 11ος. Έχουμε και τα Σουζέρβα, τα Σου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ένα παιχνίδι γεμάτο από συναισθήματα, γεμάτο από λάθη εκατέρωθεν, γεμάτο από τι δεν πρέπει να κάνει μια ομάδα όταν αντιμετωπίζει στατική φάση. Έτσι. Και ένα παιχνίδι στο οποίο για μένα αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι οι Βόσνοι δεν έχουν αλλάξει όσον αφορά την οτροπία τους, και δεύτερον ότι αυτό το παιχνίδι είναι βγαλμένο από την προπονητική καριέρα του Άγγελου Ανασιάδη. Ξεκάθαρα. Ένα παιχνίδι το οποίο του στραβώνει και με υποτιότητά του, με τον τρόπο με τον οποίο δεν το διάβασε, και ένα μάτς το οποίο το φέρνει στα μέτρα του και με υπετιότητά του εντός εικών, με δική του παρέμβαση, με τις αλλαγές του και με την αριθμητική αλλαγή. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το στραβό κομμάτι. Ναι, από τις δύο στατικές φάσεις που τις ανεβάσαμε και στο ημίχρονο στο Repress ως ανάλυση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε όταν είδα το βίντεο με τικαρισμένο το κενό που υπήρχε ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή που έβαλε τον γκολ, πώς το λέγανε, το πρώτο, ο Βίτσα, του Βίτσα, με τον αμυντικό που ήταν πιο ψηλά και ήταν στο πέναλτι, εκείνος ο χώρος, όλος εκεί ο χώρος, πρέπει να είναι γύρω στα 450 ευρώ έμφυα. Ναι. 120 τετραγωνικά. Ελεύθερος. Προφανώς εδώ αποδεικνύεται και κακό διάβασμα των σημερινών φάσεων. Στην ανάλυση πριν το παιχνίδι. Επειδή μπορεί να, λογικά θα το συζήτησαν. Να ξεχάστηκε κάποιος που έπρεπε να βγει έξω. Να ξεχάστηκαν δύο. Να ήταν κάποιος ο οποίος έπρεπε να είναι μπροστά και τον φώναξαν και δεν πήγε απλά πίσω, αλλά πήγε μέχρι τέρμα στο πέναλτι. Δηλαδή προσπαθώ να βρω πώς έγινε αυτό. Υπήρχαν μαρκαρίσματα ατομικά και ξαφνικά όλοι, έγινε κομπίνα και τραβήχθηκαν όλοι και ακολούθησαν και οι δικοί μας. Πολύ απλά νομίζω ότι ήταν μια κομπίνα η οποία δεν την περίμεναν. Στην κομπίνα δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος για αυτό που έρχεται. Μπάλα πήγε εκεί. Το όλο θέμα στη συγκεκριμένη κομπίνα είναι ότι δεν είχε κίνηση η κομπίνα. Η κομπίνα δεν είχε κίνηση. Δεν κινήθηκε κάποιος στον κενό χώρο. Περίμενε εκεί. Για να προσανατολιστεί άμυνα. Αν θα θέλαμε να δώσουμε. Δηλαδή, αν μπούμε στη θέση των στόπερ, ας πούμε, και των παιχτών που ήταν μέσα στην περιοχή, νομίζω ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους ότι επειδή έχουν ψηλά κορμιά, θα πάνε την μπάλα κατευθείαν στον αέρα. Επομένως, συσσαγωγικά αφήσανε στο μυαλό τους ότι μπορεί η μπάλα να πάει εκτός περιοχής ή να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά, ο Πιάνιτς κάνει μια πάσα 40 μέτρων με χίλια σιρτή, γιατί έχει την ποιότητα να την κάνει. Γιατί είναι ο Πιάνιτς. Γιατί είναι ο Πιάνιτς. Γιατί μπορεί. Ακριβώς. Και εκεί όλο φαίνεται. Φυσικά το τελείωμα, είμαστε και άτυχοι εκεί, γιατί το τελείωμα που κάνει ο Βίτσα στον πρώτο χρόνο ήταν πάρα πολύ κακό. Παίρνει και το rebound. Εκεί και ο Βλαχοδήμος δεν έχει ορατότητα για να τη βρει σωστά. Περνάει κάτω από τα πόδια του Ζέκα, κάτω από το χέρι του. Είναι σε μια φάση ο Βλαχοδήμος να σηκωθώ, αλλά αν δεν σηκωθώ, να προσπαθήσω κάτω από τα πόδια να δω που πάει η μπάλα. Και τελικά ούτε σηκώνεται, ούτε βλέπει. 0 από 0, 0, 1-0. Πάντως, είτε δεχόμασταν τον γκολ από τη στατική φάση, νομίζω έτσι όπως μπήκαν οι Βόσνοι και έτσι όπως μπήκαν οι Έλληνες διεθνείς, τον γκολ θα ερχόταν. Είτε ερχόταν από μια στατική φάση, είτε σε κανονική ροή αγώνα. Δηλαδή, το αισθανόσουν ότι θα γίνει το 1-0 με αυτό το ξεκίνημα των δύο ομάδων στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα, για το 2-0, έχουν υποθεί πολλά. Δηλαδή, έχει καταγραφεί η διαφωνία του Βλαχοδήμου με τους υπόλοιπους ότι ζήτησε τρεις και πήγε ένας ο τείχος.
Έχουμε και εσωτερική παρατήρηση πάντως. Πως ο Άγγελος Αναστιάδης συνήθως ζητάει να μην, υπάρχει πολυπρόσωπο τείχος στις στατικές φάσεις. Ναι. Το πολυπρόσωπο τείχος είναι το ένα άκρο. Το μόνο ένας είναι το άλλο άκρο. Ναι. Σχεδόν απρόσωπο ήταν το τείχος σε συγκεκριμένη στατική φάση. Μα ένας είναι, λες και είναι τροχιοδεικτικό. Δηλαδή είναι εκεί, άρα για να έχει μπει αυτό θα είναι 2 μέτρα από το δοκάρι μπροστά. Να δούμε που θα... Κοιτάξτε, γενικά αυτό ακριβώς... Αυτή η σιωπή που αυτό καταγράφηκε είναι... τώρα είναι η σιωπή απορίας το πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ο Άγγελος δεν θέλει στα μακρινά χτυπήματα να έχει πολλά άτομα στο τείχος. Το πολλά άτομα μπορεί να είναι 2, θα έλεγα εγώ, γιατί με βάση αυτό που θα μπορούσε να έχει 2 άτομα και όχι 1. Ναι. Και το ότι ο τερματοφύλακας ζητάει 3 άτομα και δεν πάει κανένας, δηλαδή η ασυνονοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών δείχνει την κατάσταση που επικρίνεται σε ένα καινούριο γκρουπ. Και αυτό νομίζω είναι το ενδεικτικό. Είναι όλος ο διάδρομος ανοιχτός. Είναι ενδεικτικό το ότι, δηλαδή, πιο πριν δεν είναι μια ομάδα που είναι δουλεμένη και δεν έχει προλάβει να δουλευτεί, φυσικά, που είναι λογικό, για να μπορέσει να έχει μια σωστή ροή. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι το γκολ θα το πετύχει έναν Ιβόσνη είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί υπήρχε μια παντολευθεία, μια συνονοησία, ένα άγχος. Για μένα περισσότερο είναι αυτό το κομμάτι, ως αιτία μάλλον της ασυνονοησίας που υπήρξε, ότι ήμασταν γενικότερα σε τρικυμία σε αυτό το πρώτο τέταρτο. Νομίζω ότι είναι λογικό, όχι φυσικά σε μεγάλο βαθμό, αλλά γιατί είναι ένα καινούριο γκρουπ, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρώτη φορά παίζουν έτσι μαζί. Φυσικά είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, το άλλο άκρο. Και έμπειροι αρκετοί, έτσι. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα, αυτό ήταν το στοιχείο της εχθές. Μέχρι να βρει τα πατήματα, μέχρι να βρει το που πατάει και που βρίσκεται, κατάφερε και δέχτηκε 2 γκολ. Οι Βόσνοι μετά αρχίζουν και σκέφτονται ότι ξέρεις τι, ας σου δώσω χώρο. Ανεβείτε. Πάρτε μπάλα, ανεβείτε και άμα θέλετε αφήστε μας να βγάλουμε καμιά αντεπίθεση. Και εκεί η Εθνική παίρνει την μπάλα, αρχίζει και κυκλοφορεί και δείχνει στους Βόσνιους ότι ξέρεις τι, θα την πάρω την μπάλα, δεν θα σε αφήσω να βρεις χώρους. Εντάξει, είναι φοβερό το ότι αλλάζει το σύστημα αφού έχουμε δεχτεί τον γκολ, δηλαδή το δεύτερο δεν το έχουμε δεχτεί ακόμα και το σύστημα αλλάζει εκείνη τη στιγμή, είναι κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, θυμάμαι τον Κουρμπέλη 2-3 φορές και τη στιγμή που κάνει και το φάουλ, άμα τον απομονώσουμε, γυρνάει και μιλάει στον Μπακάκι και του λέει: εγώ παίζω εδώ. Του δείχνει δηλαδή σε ένα σημείο ότι κοίταξε, εγώ έπρεπε να είμαι εδώ. Ναι. Λίγο πιο πριν γυρνάει ο Μπουχαλάκης, γυρνάει ο Κουρμπέλης στον πάγκο και κοιτούνται μεταξύ τους. Δηλαδή γίνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλαγές, οι οποίες αλλαγές φτάνουν στο σημείο εκείνο να υπάρχει αυτή η σύγχυση που λέει ο Γιώργος. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς τις αποφεύγεις αυτές. Και για να τις αποφύγεις αυτές, μέσα από τέτοια παιχνίδια, δηλαδή από ροή παιχνιδιών και χρόνο με τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι μπορείς να το αποφύγεις. Θεωρώ ότι ο Άγγελος Αναστιάδης είναι από τους καλύτερους προπονητές ημέρας της γενιάς του. Ημέρας, Ναι, ημέρας αγώνα. Στο να αλλάξει ένα παιχνίδι, στο να επηρεάσει ένα παιχνίδι που το έχει στραβώσει. Όχι, με το πώς θα καταλάβει τι γίνεται σε ένα παιχνίδι στο 5ο λεπτό. Μπορεί να έχει φάει ομάδα του γκολ, όπως χθες, μπορεί να έχει ξεκινήσει άσχημα, αλλά θα το καταλάβει. Παρόλο που συμφωνώ. Σε θέμα προετοιμασίας αρκετές. Βέβαια, αυτό έχει και το κόστος. Το κόστος, ή μάλλον το κακό, το αρνητικό, το ότι προφανώς έχει κάνει κάποια πράγματα λάθος. Για να έχει φτάσει στο σημείο να χρειαστεί να κάνει αλλαγή στο 20 λεπτό, αλλαγή σχηματισμού και γενικότερα να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Παρόλο που συμφωνώ μαζί σου ότι είναι προπονητής ημέρας, γιατί νομίζω ότι αυτό το στοιχείο του είναι, η προπονητής αποδυτηρίων, να σου το πω έτσι, ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και δίνει και παίρνει το 100% από τους ποδοσφαιριστές του. Για το ότι τρώμε γκολ τόσο εύκολα, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το. Δηλαδή, είτε το σύστημα ήταν 3-5-2, είτε 4-4-2, είτε 4-3-3, είναι θέμα πνευματικής προσέγγισης. Αν το μάτς δεν πήγαινε καλά. Και η Εθνική δεχόταν γκολ μέσω ροής αγώνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σωστά. Η Εθνική προώθηκε από 2 στιγμές ασυνεννοησίας. Πλήρους ασυνεννοησίας, όχι απλά ασυνεννοησίας. Αβράνιας. Δεν είναι ότι δεν συνεννοήθηκαν 2 παίκτες. Ήταν μια ομάδα η οποία λες και είπε ότι θα έχει φάουλ πιάνεις, να το δούμε αυτό.
Μην το χάσουμε, να το δούμε όλοι. Στήθηκα να παρακολουθήσω τη φάση. Ναι, δηλαδή... Και ο Πιάνιτς που είχε να σκοράρει με φάουλ από το μάτσο Καραϊσκάκη που ήταν το 17, δεν θυμάμαι μήνα. Το 1-1 και νοκία. Ναι, με την εθνική ομάδα. Καλός ή κακός, σίγουρα το ότι πάει ένας άνθρωπος στο τείχος είναι λάθος. Είναι ασυνοησία. Αλλά το δέχεται τόσο εύκολα τα 30 μέτρα. Για μένα φέρει σίγουρα και δηλαδή όσο ευθύνη έχει το ότι είναι το τείχος, αλλά τόσο ευθύνη για μένα έχει και ο Βλαχοδήμος. Στο replay που λες, προσπάθησα να καταλάβω τι σκέφτηκε και ο Βλαχοδήμος. Η μπάλα έρχεται πολύ ώρα. Έχει γονατίσει προς την άλλη πλευρά. Το χτύπημα. Έχει διαλέξει πλευρά. Έχει διαλέξει πλευρά στο σουτ. Όχι, πηγαίνει. Χωρίς να έχει στήσει τείχος. Ναι. Το οποίο αν και ζήτησε δεν αν είχε τείχος, θα καθόταν λίγο πιο αριστερά για να καλύψει την εστία του. Ναι. Τώρα πήγε λίγο δύο βήματα πιο δεξιά για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο μέρος της εστίας του. Το κενό. Ναι. Και έρχεται το. Τελειώνει το ημίχρονο και καταλαβαίνει ότι έχει έρθει μια καταστροφή για την εθνική, η οποία μπορεί να σωθεί υπό συνθήκες. Και βαραίνει περισσότερο. Διότι η εθνική έχει λίγο ισορροπήσει την κατάσταση. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Με το Φορτούν, εκείνη την καταπληκτική μπάσα που το κάνει ο Σιώβας ή ο Μπουχαλάκης την κάνει την αλλαγή. Σιώβας. Όπου είναι η στιγμή στο παιχνίδι που καταλαβαίνει ότι οι Βόσνοι πήραν δύο γκολ από στατικές φάσεις, αλλά από τις υπόλοιπες δεν κάνανε κάτι. Και η εθνική συνήλθε, ξύπνησε, έστω και αν χρειάστηκε να φάει αυτές τις φάλιαρες, τις οποίες βοήθησε τους Βόσνιους να τις ρίξουν. Και κάνει φάση και αρχίζει να λέει: όπα, εδώ είμαστε. Να το παλέψουμε λίγο. Αρκετές φορές ήθελε την εθνική να προσπαθεί να κερδίσει μέτρα λίγα-λίγα. Δηλαδή, γινόταν μια παλιά μπροστά με τον παίχτη να ξαναδίνει την μπάλα πίσω και να κερδίζει άλλα 10 μέτρα για να την ξαναπάρει. Ή να φύγει μπάλα στα πλάγια. Να προσπαθεί η εθνική να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο σιγά-σιγά και η Βοσνία να μην έχει απαντήσεις. Να μην βάζει παίχτη κοντά, να βάζει πάντα παίχτη στην πλάτη του εκείνου που υποδεχόταν την μπάλα. Να μην προσπαθούν οι Βόσνοι να βγουν μπροστά. Ίσως και αυτοί να είχαν τα θέματα τους, ίσως να περίμεναν ότι θα κλέψουν διαφορετικά την μπάλα για να βγάλουν αντεπίθεση. Αντεπίθεση με τον Τζέκο δεν μπορείς να παίξεις. Λίγο... Και ειδικά τον χθεσινό Τζέκο που ήταν σε πολύ κακό βράδυ συνολικά. Πάντως από το 20-25 και μετά, από τη φάση του Φορτούνη δηλαδή και έπειτα, όσες φορές η Εθνική έβαλε την μπάλα κάτω και προσπάθησε είτε να πλαγιοκοπήσει είτε να παίξει κάθετα, έχοντας την κατοχή της μπάλας, αφού το είχαν βέβαια με 2-0. Οι Βόσνοι έδειχναν ειδικά στα άκρα ότι αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα και έβγαζαν και εκείνη η φάση ασυνοησίας στο κέντρο της άμυνας. Είτε με τον τερματοφύλακα που πήγαν να μετρηθούν τα στόπερ σε δύο τις περιπτώσεις, είτε από τα άκρα που έχασαν τους παίκτες τους όταν ανέβαινε ο Μπακάκης, είτε όταν πήγαινε να συγκλίνει ο Σάμερς κάποιες φορές. Έδειχναν ότι έχουν προβλήματα, είναι τρωτή πίσω. Καταρχάς, το πιο σημαντικό πράγμα που στην αμυντική λειτουργία της Βοσνίας είναι ότι δεν υπήρχαν ποτέ επιστροφές από τους επιθετικούς, από τους πλάγιους χαφ. Δηλαδή, βλέπαμε τον Μπακάκη πολλές φορές να βγαίνει. Η πρώτη χώρα που βρήκαμε. Και δεν υπήρχε ποτέ ποδοσφαιριστής να ντουμπλάρει. Δηλαδή, πάντα ήταν σε κατάσταση ένας εναντίον ενός. Πάντα. Πολλές φορές και δύο εναντίον ενός εμείς. Σε υπεραριθμία. Λες και δεν ήξερε τι να το κάνουν το προβάδισμα. Ναι, ήταν φοβερό το γεγονός ότι δεν θυμάμαι ποτέ να πήρε την κατοχή της μπάλας η Βοσνία, να κυκλοφόρησε, να με υπομονή, να πάει να ψάξει τον τρόπο που θα μπορέσει να τρυπήσει την άμυνα της Ελλάδας. Μα μετά το 2-1. Ίσως ευνηδιάστηκαν και εκείνοι από τα δύο γρήγορα γκολ. Εγώ λέω και για το 2-0. Και μετά το 25, όπως λέει ο Αντώνης. Ίσως και εκείνοι δεν περίμεναν να τους ξεκινήσει έτσι το παιχνίδι και μετά δεν ξέρω, τους χάλασε το μυαλό. Εντάξει, τώρα επίπεδο πιάνει όμως ποδοσφαιριστές. Ο Τζέκο. Δεν θεωρείται δηλαδή. Τόσο κακή η αντίδραση μου έκανε εντύπωση. Είναι διαφορετικό να περιμένεις ως παίκτη της Εθνικής Βοσνίας από τους συμπαίκτες του που είναι οι πρωτοκλασσάτοι, που σε εκπροσωπούν ως χώρα, που σε ξέρουν για αυτούς, να το πω έτσι λίγο, ναι, πράγματι, λίγο χοντρά. Να τα περιμένεις όλα από αυτούς και εσύ απλά να κάθεσαι. Και διαφορετικό αυτό που έκανε η Εθνική, η οποία δεν κρεμάστηκε πάνω στο Φορτούνι, στηρίχθηκε πάνω στο Φορτούνι. Το κρεμιέμαι σημαίνει ότι τον κοιτάζω και δεν κάνω τίποτα. Όπως προσπάθησε να κάνει η Βοσνία με τον Πιάνης και με τον Τζέκο. Το περιμένω από εκείνον σημαίνει ότι του δίνω πάσα, πηγαίνω κοντά του. Θες να την ξαναπάρω, θες να μου τη δώσεις, θες να τη μοιράσεις, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα μου δίνεις μια πάσα γιατί θυμάμαι μια καταπληκτική ενέργεια όλης της ελληνικής ομάδας, των ΧΑΦ συγκεκριμένα, γύρω στο 35, που αλλάξαμε 10-12 πάσες. Είναι η φάση που καταλήγει και στην κεφαλιά του Δόνη. Που από τη δεξιά μεριά ένα φοβερό τρίγωνο με Σάμαρη, φυσικά το Φορτούνι, πήγανε το Μπακάκι,
το στήσαν όλο αυτό. Ο Σάμαρης, δηλαδή, πάσες που έκανε δύο φορές πάσες, οι οποίες είναι πάσες με χίλια ανάμεσα στις ζώνες, δηλαδή πάσες που την μεσαία ζώνη τους τη σκοτώνει. Που έρχεται το σημείο που πατάει την μπάλα ο Φορτούνης στον Μπακάκη. Ο Μπακάκης κάνει τη σέντρα φυσικά λανθασμένη στο δεύτερο δοκάρι. Αλλά εκεί έχει ήδη πάει ο Κούτρης που παίζουν τόσο ψηλά. Δηλαδή από back σε back. Βγάζει εκείνο τη σέντρα, τελειώνει ο Δόνης. Εντάξει, δεν είναι δυνατό στο κεφάλι για να πούμε ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Για Δόνης, όχι ω Δόνης, ω σωματοδομή και ύψο, mm-hmm. ήταν μια τίμια κεφαλιά. Κατά την άποψή μου, και αν βρισκόταν ο Κουλούρης, θα είχε τελειώσει σίγουρα δύο τις φάσεις πολύ, πολύ πιο εύστοχα. Δηλαδή το παιχνίδι, εγώ πως επειδή έτσι το έβλεπα τις έντες, έβλεπα αυτή την κατάσταση του παιχνιδιού, ο ποδοσφαιριστής Κουλούρης νομίζω ότι θα είχε πετύχει ένα ή δύο γκολ. Έπρεπε να μπει νωρίτερα, λες. Ο Κουλούρης, έτσι όπως κυλούσε το μάτς ίσως. Μα φαινόταν, για να γεμίσει περιοχή. Είναι καλός και εκτός περιοχής και εντός περιοχής. Ο Δόνης ένας παίχτης που έχει ταχύτητα, νομίζω, και το έδειξε και από τη στιγμή που μπήκε ο Κουλούρης, που είχε, σαν να του ελευθερώθηκε. Πήγε δύο φορές στα άκρα, έκανε ωραίες ενέργειες. Πήγε πιο άνετα. Πάντως, για μένα η αλλαγή κλειδί, γιατί συζητήθηκαν πολλοί αλλαγές του και το πώς άλλαξαν το παιχνίδι του Αναστασιάδη, η αλλαγή κλειδί είναι του Μασούρα στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου που βγάζει τον Μπουχαλάκ. Ήταν και λίγο αυτονόητη βέβαια, δεν μπορούσε να μείνει με τον Μπουχαλάκ δεξί χαφ, εφόσον άλλαξε η διάταξη. Αλλά εκεί άλλαξε και η εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω, περισσότερο. Επηρέασε περισσότερο αυτή η αλλαγή. Εγώ ήμουν από εκείνους, φαντάζομαι ήμασταν πολλοί, που όταν μπήκε ο Κολοβός είπα: γιατί ρε εσύ το Κολοβό, γιατί πάλι το Κολοβό. Το είπα, αφού το είπα, τι ψέματα να πω. Το βλέπω το μάτι και μονολογούσα. Και εγώ το ίδιο πράγμα είπα. Δεν έχω κάτι με τον Κολοβό. Δεν βρήκα ούτε ένα λόγο να μπει. Δεν έχω κάτι με τον Κολοβό. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω στην λογική του ένα προπονητή για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βάζει έναν παίκτη. Μέσα. Με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι τυφλός ο άνθρωπος. Κάτι θα ξέρει ότι μπορεί να του δώσει αυτός ο παίκτης. Κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Δεν τον έβαλε επειδή κάθονταν πιο δίπλα του και ήταν ο πρώτος που είδε και τον χτύπησε λίγο στην πλάτη. Άντε, παλικάρι μου, σήκω να το γυρίσουμε το μάτς. Δεν τον έβαλε γι' αυτό. Η αλλαγή του Κουλούρη βοηθάει στο να φτάσουμε στη φάση της σοφάρισης. Mm-hmm. Στην οποία φάση υπάρχουν τρεις Βόσνοι στην άμυνα και τέσσερις παίκτες εθνικής. Αντεπίθεση να βγάζαμε. Και ο Κουλούρης κάνει τη βρώμικη δουλειά. Τραβάει και τους δύο μπροστά. Ο Κολοβός βέβαια πετάγεται πολύ σωστά μπροστά από τον αμυντικό. Έχει πολύ σωστό timing στο άλμα του. Γιατί τη στιγμή που κάνει ο Ζέκα, ο οποίος ξεκίνησε κεντρικός χαφ, αριστερός χαφ, μετά πήγε δεξιμπάκ. Πήγε παντού. Πολύ εργαλείο. Καταπληκτικός. Ο Ζέκα, ανοίγω και κλείνω παρένθεση, είναι από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές της Εθνικής. Γιατί, γιατί λέω μεταγραφές, γιατί το παιδί είναι Πορτογάλος. Το είπαμε, αν θέλει να κάνει τα χαρτιά του για να μας βοηθήσει, τα έκανε και βοηθάει. Δεν ήρθε να... Δεν έχετε και λες που έκλεψε μια θέση από κάποιο δικό μας. Όχι. Έχει ένα τέτοιο πακέτο που λες ότι... Ξέρεις τι, αν να μου κλέψει μια θέση, ας μου την κλέψει αυτός. Πάρα πολύ καλός. Δίνει τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποδοσφαιριστή που δίνει τα πάντα που παίζει. Και επειδή μπαίνουμε και σε μια διαδικασία συζήτησης που ξεφεύγει λίγο από το καθαρά αθλητικό, μπαίνει σε ένα παιδί που είναι Πορτογάλος, του έκατσε το λαχείο της καριέρας του να μετακομίσει από την Πορτογαλία εκεί που η καριέρα του δεν ήταν και στα πάνω της. Να πάει να βρεθεί στον Παναθηναϊκό, σε έναν καλό Παναθηναϊκό, σε έναν Παναθηναϊκό που πήρε τίτλο, σε έναν Παναθηναϊκό που ακούστηκε, σε έναν Παναθηναϊκό που κάποια στιγμή, εκείνο το διάστημα τέλος πάντων, είχε χρήματα. Αποφάσισε να δεχτεί μια πρόταση, πρόκληση να παίξει σε μια εθνική ομάδα, άλλη από αυτή που εκπροσωπεί βάση καταγωγής. Έχει φύγει από αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Έχει δηλαδή καταφέρει να ξεπεράσει τη χώρα στην οποία βρέθηκε και η οποία τον τίμησε με το διαβατήριο και συνεχίζει να την εκπροσωπεί. Και την εκπροσωπεί με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, με αυτή την όρεξη, με αυτή τη διάθεση. Τώρα έρχεται και ο Ντουρμισάη, τον είδα χθες, δεν ήξερα ότι είναι στην αποστολή. Τον κάλεσε λόγω του τραυματισμού του Μήτρογλου. Και εγκρίθηκε η παρουσία του την Κυριακή. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, Μήτρογλου, Κολούρης, Ντουρμισάη. Δηλαδή, λέγαμε ότι η Εθνική Ελλάδα δεν έχει σεντερφόρ έτσι. Που μπορούν να σταθούν, αλλά νομίζω ότι και οι τρεις αυτοί είναι
Εντάξει, ο Μητρογλου είναι ένα κλικ. Έχει απλά στο μυαλό ένα μου. Ένα επίπεδο καλύτερο. Το μυαλό μου είναι την, πολύ, πολύ ικανή. Την εθνική τη τελευταία διετία την είχα στο μυαλό μου με Βέλιο. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά προφανώ. Η διάρκεια που λέγαμε είναι ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Η διάρκεια. Μεγάλο κομμάτι να το ποδοσφαίρου είναι η διάρκεια. Αν δεν έχει διάρκεια, πυροτεχνήματα δεν μπορούν να σταθούν. Κοιτάζοντας συνολικά την εικόνα του χθεσινού αγώνα, αν δεν λάβουμε υπόψη το ότι ήταν η δεύτερη αγωνιστική, το ότι παίζαμε στην έδρα της ανταγωνίστριάς μας για τη δεύτερη θέση ουσιαστικά, και αυτός ο βαθμός είναι πράγματι πολύ σημαντικός, θα λέγαμε ότι η Εθνική πήρε βαθμό ή έχασε δύο βαθμούς χθες. Αυτό έλεγα. Στην έναρξη του αγώνα, στο ένα, αν μου λέει κάποιος, έλα φίλε, 0-0-1-1 και θέλω. Πάρ' το και φύγαμε. Μαζί σου αρχηγοί έχουν βγάλει και το σκύλο βόλτα, τώρα έχει πάει 10 και 5. Μια χαρά. Κάτσε 11.30 όμως. Νομίζω χάσαμε δύο βαθμούς και εγώ συμφωνώ. Λες, κοίτα τώρα. Γιατί χάσαμε κιόλας μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε εκεί που θα μας έδινε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Γιατί δεν αποκλείται να έρθουν οι Βόσνοι εδώ και να πάρουν διπλό, έτσι. Απλά, αν, για να πάμε και στο διάλειμμα, πριν περάσω το τι έγινε από το 2-1 και μετά, αν κάνουμε δύο γραμμές την κάθε ομάδα για το παιχνίδι, θεωρώ ότι η Βοσνία είναι μια ευθεία γραμμή. Η Ελλάδα απλά ξεκινάει κάτω από τη Βοσνία, η δική της γραμμή, την ξεπερνάει και καταλήγει πάνω από τη Βοσνία. Ωραίο διάγραμμα. Ναι. Δηλαδή η Βοσνία νιώθω ότι δεν άλλαξε κάτι στο μάτι. Πήγαινε. Βάλαμε γκολ στο 10. Ωραία, εντάξει. Βάλαμε γκολ στο 15. Ωραία, εντάξει. Μετά. Φαίνεται να μην ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Δεν προσπάθησαν ποτέ με υπομονή. Γιατί η υπομονή σε ένα παιχνίδι δείχνει το τι έχει δουλέψει στην προπόνηση. Που ξέρω να πάω, που ξέρω να κινηθώ. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή. Όταν δεν έχει υπομονή και λειτουργεί εμφυβιασμένα, πάει να πει ότι μπάλα γέμισμα μέσα. Πα και δημιουργήσω κάποια κόντρα ποιοτικά. Επειδή είμαι καλύτερο να πάω να. Το δικαιολογώ, Παύλα, εξηγώ αυτό σε ένα σημείο για το ότι του ήρθε έτσι το προβάδισμα με 2-0 στο 15, που ίσω και αυτοί δεν περίμεναν να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι. Το είχαν στήσει διαφορετικά το παιχνίδι. Το είχαν προετοιμάσει διαφορετικά, ίσω. Και εκεί λίγο, δεν ξέρω, μπερδεύτηκε το πλάνο του. Τι να πω, δεν είναι και μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει σε αυτό το επίπεδο ούτω ή άλλω. Πάμε στο διάλειμμα και να πω ότι μου έκανε εντύπωση από το 89-90 και μετά από την Βοσνία. Που άλλα χρόνια εγώ θα το περίμενα να το είχα σίγουρο, αλλά ούτε αυτό δεν βγάλανε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, επιστρέψαμε. Εγώ σας το είπα αυτό που θα πω τώρα στο διάλειμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να αποδεχτώ μάλλον. Να αποδεχτώ. Έτσι πως έχω στο μυαλό μου τους Βόσνιους, με το κλίμα που είχαν δημιουργήσει πριν το παιχνίδι, με όσα έγιναν στα τελευταία από τα 8 μέχρι χθες παιχνίδια. Πότε προλάβουμε και έχουμε παίξει 9 παιχνίδια με τη Βοσνία? Πώς το έχουμε καταφέρει? Τα τελευταία χρόνια συναντιόμαστε συνεχώς στα προγραμματικά. Και άλλες βαλκανικές χώρες υπάρχουν. Υπάρχει η Βουλγαρία, υπάρχει η Ρουμανία. Είναι καλό πάντως που συναντιόμαστε με τους Βόσνιους, γιατί είναι μια ομάδα ναι, με ποιότητα, αλλά που δεν έχει αυτό το κλικ παραπάνω για να μας πετάξει έξω. Συνήθως τους περνάμε ως φορές. Ανοίγω και κλείνω παρένθεση, δηλαδή κρίμα. Πριν από 2 χρόνια το γύρισε η Κύπρος. Το 2-0 το έκανε 3-2. Και τώρα δεν μπόρεσε να το γυρίσει η Ελλάδα. Έλεγα λοιπόν ότι. Έλεγα ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έβγαλαν καθόλου εκνευρισμό οι Βόσνιοι. Τίποτα. Απάθεια. Δηλαδή γίνεται η αποβολή του Πιάνιτς. Την ψιλοδέχονται γιατί δεν βλέπω καμιά μανούρα. Ξέρεις, μανούρα τώρα, μανούρα, όχι αυτά τα. Αυτά που είχαμε στο Καραϊσκάκι πρόπερση. Ναι. Ο Τζέκο εκεί, το Σερτσάκι, του Παπασταθόπουλου. Και μετά τους βλέπω μαζεμένους και. Να κάνουμε αλλαγή, να κρατήσουμε το 2-2 και ούτε λίγο. Δεν ήταν τόσο Βόσνιο όσο έχω στο μυαλό μου. Ίσως να φταίει γιατί του έφυγε ο ηγέτης τους, ο αρχηγός τους, στο 65, να του επηρέασε και αυτό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού άρχισαν και αυτοί να νιώθουν, να καταλαβαίνουν ότι σφίξαμε. Ας πάρουμε έστω τον πόντο σήμερα. Ο Πιάνιτς εντωμεταξύ έβγαινε και κοιτούσε πίσω, κοιτούσε μπροστά, ξανακοιτούσε πίσω. Περίμενα τον Πιάνιτς. Στο χτύπημα που κάνει, βρίσκει μπάλα. Δηλαδή, απλά όπως πηγαίνει με την τάπα. Έχουμε εξαιρετική δεξιά. Τώρα. Έχουμε εξαιρετική δεξιά. Και στο πέναλτι και στην αποβολή. Θα υπήρχε μεγάλη συζήτηση αν ήταν εναντίον μας η αποφάση. Θα σου πω τώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είδα από το Open. Ναι. Συνήθως τα παιχνίδια τα βλέπω από την. Επειδή έχω για τα δύο, τα βλέπω από την Κοσμοτέ. Γιατί στο ημίχρονο γυναίκα να μην θέλει δύο τηλεκοντρόλ να αλλάξει, να βάλει το που θέλει το investigation channel, εκεί κάτι φόνους, κάτι εγκλήματα, κάτι τέτοια. Και μου έκανε εντύπωση
όχι θετική εντύπωση, αλλά πώς να το πω, αποδοχή ο σχολιασμός του Νικολαίδη στο δεύτερο replay του penalty. Που το βλέπει και κάνει μια. Α, ναι. δηλαδή μέσα του κατάλαβε και είπε κιόλας ότι. Εντάξει, το πήραμε το πέναλτι. Στην αρχή φώναξε πέναλτι όμως. Στην αρχή. Στην πρώτη ματιά της φάσης. Του βγήκε το τι ήθελε κιόλας. Ναι. Μετά σκέφτεται, επειδή έχει παίξει και. Ξέρει πώς είναι να παίρνει τέτοια πέναλτι ο Νικολαίδης. Το ξέρει καλά. Είπα μέσα του. Είναι 70% πέναλτι και έβαλε και το 30 αυτός. Ωραίος. Είναι αυτό το οποίο 30 που το κερδίζει ο παίχτης, αν το έκανε Βόσνιος, θα ήταν η σημαία μας. Έτσι, για να τα λέμε. Έτσι. Είναι το πώς θες να δεις πολλές φορές τις φάσεις. Ναι, και όσο κακό και αν ακουστεί αυτό, στο Βοσνία Ελλάδα ο Φορτούνς κερδίζει πέναλτι. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ξέρετε και ο πέναλτι ο Φορτούνς θα έχει βουτήξει. Βουτάει και παίρνει το πέναλτι. Ναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, νομίζω. Ψέματα να πει. Στο πώς θέλει να το βλέπει ο καθένας σε τέτοιε τις φάσεις. Μεταξύ μας είμαστε εδώ, μια παρέα. Για την αποβολή του Πιάνιτς θα φωνάζαμε, αν ήταν εναντίον μας. Νομίζω. Η Φόσνη λοιπόν, μέσα σε 2 λεπτά, έχει γίνει το 2-1 και μένουμε 10 παίκτες και σαν να λένε, αμάν, θα το φάμε. Δηλαδή σαν να πιστεύω ότι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές κοίταξαν και λίγο το χρονόμετρο, το ρολόι και λένε, αμάν, έχει και χρόνο ρε, τι γίνεται. Έχω... Και εκεί νιώθω συνέχιση την απουσία προπονητή. Της Βοσνίας. Δεν είναι μόνο εγώ. Σαν να αποδέχτηκε το μοιραίο, σαν να... Και μετά το 2-0, τους βλέπεις ότι δεν προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους. Και αυτό που σου είπα. Δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Και αυτό που είπα ότι η Βοσνία έδωσε χώρο στην Ελλάδα. Δεν τον βρήκε όμως. Έδωσε χώρο στην Ελλάδα. Να την ανεβάσει. Γιατί ούτως ή άλλως ανέβαινε η Ελλάδα, αλλά σου είπε. Σαν να είπε Βοσνία, μα και μετά αλλά 20, δεν πήγε καθόλου στις εθνικές. Παίζοντας 4-4-2, πιέζαμε πολύ ψηλά. Δηλαδή η γραμμή της αμυνάς μας ήταν πολύ ψηλά. Δεν τον εκμεταλλεύτηκαν ποτέ με ορθόδοξο τρόπο. Να μπορέσουν δηλαδή να πάνε να παίξουν στοχευμένα με πίσω πάσα παράδειγμα τον Τζέκο, γιατί δεν μπορεί τον Τζέκο να το παίξει στον χώρο. Και να βγουν οι, επί παραδείγματι, οι πλάγοι επιθετικοί. Δηλαδή δεν βρήκανε ούτε ένα τρόπο να μπορέσουν. Δηλαδή μου έκανε. Έβλεπα μία ομάδα καταρχάς που η Ελλάδα έπαιζε κανονικά αλλαγές παιχνιδιού. Από το 80 και μετά. Ξανά. Με υπομονή, με πάσες, με κυκλοφορία. Πράγματα που. Από το 80 και μετά. Οι Βόσνοι γύρισαν σε αυτό που λέμε παγκάρισμα λεωφορείου. Όχι. Οι αμυντικές τους γραμμές σε δύο είχαν χώρους. Είχαν χώρο, βρήκαν χώρο. Δεν αμύθηκαν στοχευμένα. Δεν τον έψαξαν οι διεθνείς μετατών να πάνε το χώρο. Τον βρήκαν. Μάλιστα, πολλές φορές πηγαίναν να τον άξουν γιατί νιώθουν ότι βρίσκαν χώρους. Ενώ θα έλεγες ότι, παιδιά, δώστε λίγο πλάτος στο κήπεδο, είναι λιγότερο. Δώστε λίγο πλάτος, όσο μπορείτε. Που δεν πήγαινε εκεί, μέχρι ένα σημείο. Γίνεται μια φορά μια τελική. Εκεί που βάλαν κόντρα οι Βόσνοι. Γίνεται και ένα γέμισμα. Καμία αντίδραση. Mm-hmm. Καμία αλλαγή. Καμία προσπάθεια ακόμα των Βόσνιων να σπάσουν τον ρυθμό. Έναν τραυματισμό, κάτι να πούνε ότι με πονάει, ρε παιδί μου. Πού σε πονάει, ένα δεν ξέρω. Πέφτω, κύριε Διευθυντά, εδώ θα βρω που θα με πονάει. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παντολευθεία που επικράτησε σε εμάς και φάγαμε τα 2 γκολ που δεν ξέραμε ποτάμε και πού βρισκόμαστε, επικράτησε σε αυτούς. Από το 65 και μετά. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Γι' αυτό επικεντρώνω στη Βοσνία στην απουσία προπονητή και προπονητική παρέμβαση σε χώρο 30 λεπτών σχεδόν. Όσο και να το κάνουμε, νομίζω ότι αυτά τα γκρουπ, επειδή είναι πολύ. Δηλαδή τώρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρω αν έχουν ξαναπαίξει όλοι μαζί τους. Μα κάποιος. Δεν υπήρχε κάποιος να του βάλει φωνές, ρε παιδιά. Ναι, όσο δεν υπάρχει γκρουπ, νομίζω ότι τέτοια περιστατικά θα τα συναντάμε συνέχεια. Εδώ όμως έρχεται και το ερώτημα το άλλο. Γιατί εμείς δεν πιέσαμε περισσότερο πιο νωρίς. Δηλαδή ουσιαστικά πετυχαίνουμε τον γκολ στο 85, έχουμε γύρω στο 10 λεπτό μετά να ψάξουμε και τρίτο γκολ. Υπάρχει μια φάση κλειδί. Συμβιβαστήκαμε και εμείς ίσως. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είναι συμβιβασμός. Υπάρχει μια φάση κλειδί στην οποία η Βοσνία έχει χάσει την μπάλα, είναι στην άμυνα, η μπάλα είναι στα 15 μέτρα μπροστά. Νομίζω ότι την έχει εκεί ο Πακάκης και ανεβαίνει. Και ο Παπαστόπουλος κάνει νόημα, όπα, ηρέμησε. Ηρέμησε και δείχνει το κεφάλι. Σαν να του λέει, ξέρεις τι, δεν θέλω να κάνουμε 10 επιθέσεις. Πατιούτ.
Να βρούμε μια-δύο φάσεις. Τρεις φάσεις μπορούμε να βγάλουμε. Τρεις. Αν το πάρουμε, το πήραμε. Αν δεν το πάρουμε, δεν πεθαίναμε κιόλας. Ναι, μια χαρά είναι και το. Στην ουσία του δίδαξε εκείνη την ώρα το ότι πρέπει να παίζουμε με μυαλό, ναι, με υπομονή, ναι, και όχι βεβαιασμένα. Είναι με καλύτερα... πάμε να κάνουμε γιόμες. Ούτε θέλω ήρεμα να πάρει την μπάλα 30 μέτρα, περάσω ποιον να είναι και ξαφνικά σηκώσω κεφάλι. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι η νοοτροπία. Έτσι πρέπει να. Δηλαδή, ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ακόμα και στο 90 να είναι, σίγουρα ναι, θα κάνουμε γιώμα. Αλλά ρε φίλε, θα την πάμε την μπάλα εκεί που πρέπει και μετά θα τη γεμίσουμε. Σε εισαγωγικά έτσι. Γιατί το 2-2 είναι στοχευμένο γεύσμα, mm-hmm, σε μια περιοχή η οποία έχει γεμίσει ήδη με τον Κουλούρη, αλλά δεν γεμίζει από τους Βόσνιους. Πολύ λίγο κόσμο είχαν εσύ. Πρέπει νομίζω τώρα ότι πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτόν τον αρτίστα, τον ενορχιστρωτή που λέγεται Κώστας Φορτούνης. Έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο κορυφαίος του τρόπος με τον οποίο δημιουργεί είναι πολύ χαρισματικός. Δηλαδή, παρόλο που εγώ είμαι πρώτος που πολλά χρόνια τώρα συγχαίρομαι ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο μπάσκετ, που τους ακουμπάνε και πέφτουν τρεις την ώρα. Νομίζω ότι και ο ίδιος. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει οριμάσει μέσα του και καταλαβαίνει ότι αν θέλει να κάνει καριέρα και σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να έχει την απόδοση που έχει φέτος. Γιατί φέτος, όπως δείξαμε και με το Ριπρές, το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε εισαγωγικά ο ηγέτης στην εθνική ομάδα. Μπορεί επάνω του πραγματικά να χτίζεται μια ολόκληρη ομάδα. Έχει τακτική. Θα μου άρεσε να δω τα σημεία στα οποία. Έχει, δηλαδή, προσπαθούμε να τα διαβάσουμε. Σε χάρτη. Τα θερμικό, κάνει όλα. Σε χάρτη γηπέδου. Θα μου άρεσε να δω σε βούλες τα σημεία στα οποία πήγε να πάρει την μπάλα. Ναι, μόνο από το τερματοφύλακα δεν πήγε, νομίζω. Όντως γύρισε και πρέπει αρκετά πίσω στο κέντρο. Έφυγε και στα πλάγια κάποιες φορές. Πάτησε περιοχή αρκετές φορές. Και επαναλαμβάνω, είναι η διαφορά του έχω ηγέτη και κρέμιαμαι από αυτόν. Όπως σπουδάζει να κάνουν οι Βόσνοι, και είναι η διαφορά του έχω ηγέτη και τον βοηθάω. Και παίζω μαζί του. Στοχευμένα, με πλάνο, όχι. Ναι, να του δώσουμε την μπάλα, αλλά όχι μετά να κάνουμε πίσω και να δούμε. Α, τι θα κάνει ο μάγος. Όχι, πάμε εκεί. Πού θέλεις να πάμε. Πάμε προς τα εκεί. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μασούρα. Μια-δυο φορές δεν του βγήκε και το δώσει την μπάλα στην πλάτη. Προσπάθησε να δει αν θα ανέβουν, τι βοήθεια θα έχει ο Κούτρης από τα αριστερά, αν θα χρειαστεί να πάει εκείνος εκεί και να έρθει ο Σάμαρης να τον βοηθήσει για να πλαγιοκοπήσει. Προσπάθησε να δει πώς μπορεί να παίξει με τον Κολοβό. Προσπάθησε να δει πώς μπορεί να βάλει στο παιχνίδι τον Κουλούρη ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στη φάση του γκολ ο Κουλούρης, που ουσιαστικά μπαίνει, σηκώνεται για κεφαλιά με αυτό το στυλ του πατάω και άμα τη βρω την μπάλα, η μπάλα θα φύγει από τα δίχτυα πίσω. Το πολύ δυνατό πάτημα που έχει ο Κουλούρης που δημιουργεί πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα, γιατί λέει αμάν, αυτός είναι. Εδώ, άστον τον άλλον. Και άστον τον άλλον. Αν τον παρατηρήσεις το παιχνίδι του, φάγαμε τον άλλον. Έχει πάρει και έχει δώσει πάσες σε όλους. Δηλαδή, για να το κάνεις αυτό, πάει να πει καταρχάς ότι δεν φοβάσαι τον εαυτό σου, έχεις αυτοπεποίθηση, ξέρεις ποιος είσαι. Η μπάλα μπορεί να καίει, ναι, θα πας να την πάρεις, να δημιουργήσεις, να πας να προκαλέσεις το 1-2, να πας να προκαλέσεις την τρίπλα, το σουτ. Δηλαδή, χθες έχει δύο σουτ πριν τον γκολ, κερδίζει το πέναλτι, κάνει τον γκολ. Στη συμμετοχή που έχει στο γκολ, στο δεύτερο γκολ, είναι ότι η μπάλα είναι αριστερά, κάνει την αλλαγή για να πάει στο Ζέκα. Ο Ζέκα από εκεί παίρνει την μπάλα και κάνει την ωραία σέντρα. Την κυπάς που λέμε. Την πάσα κλειδί. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είναι κυπάς, γιατί συνήθως κυπάς λέμε πάσα που η οποία σπάει μια ζώνη. Τις οποίες τις έκανε ο Σάμαρης στο πρώτο μέρος. Πάλι στο Φορτούνι. Δηλαδή προσπαθώ έτσι τον. Επειδή είμαι μαζί του πολύ αυστηρός. Επειδή κυρίως είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που λέμε ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Επειδή σε εκνευρίζει λίγο γι' αυτό. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω σαν ότι τέτοια παιχνίδια. Κάνε με να αλλάξω γνώμη. Με τέτοια παιχνίδια που έκανε χθες, λες ρε φίλε, μπράβο σου. Και επειδή εθνική. Και μακάρι, ειλικρινά το λέω, μακάρι να φύγει από τον Ολυμπιακό, όχι για τον Ολυμπιακό, να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να πάει να παίξει σε πολύ καλύτερες ομάδες. Επειδή η νέα εθνική αυτή, με αρκετά νέα πρόσωπα, ψάχνει σίγουρα έναν ηγέτη μεσοεπιθετικά, γιατί εντάξει, πίσω έχει ηγέτες, έχει τον Παπασταθόπουλο, έχει τον Μανολά. Μεσοεπιθετικά ψάχνουμε έναν ηγέτη τα τελευταία χρόνια. Ίσως να είναι αυτός που μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο. Κοίταξε, μετά τον Καραγκούνη, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τόσο δημιουργικός ποδοσφαιριστής Έλληνας που να έχει στρατηγική στο παιχνίδι του. Και ηγετικά χαρακτηριστικά, γιατί και αυτά ζητάει η εθνική, η νέα εθνική πλέον τα τελευταία σίγουρα χρόνια. Αλλά αν αφήσουμε την προσωπικότητα εκτός, που εντάξει, την προσωπικότητα του Καραγκούνη, Κατσουλάνη κτλ.,
πολλοί θέλουν πολλά ψωμιά στα παιδιά για να τις φτάσουν. Δημιουργικά και μόνο, με βάση το ότι έχω πλάνο στο παιχνίδι μου, έχω στρατηγική, μπορώ να δημιουργήσω, μπορώ να κάνω shoot, μπορώ να κάνω κάθετες, μπορώ να παίξω γρήγορα το 1-2, μπορώ να διαβάσω το παιχνίδι του αντιπάλου. Νομίζω ότι μετά το Καραγκούνι είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει αυτά τα στοιχεία. Τώρα που το είδα το πέναλτι, είναι δύσκολο πέναλτι. Γιατί έχει προαποφασίσει, εκτελεί με δύναμη, αλλά ο τερματοφύλακας έχει διαλέξει γωνία και έχει ξεκινήσει να πέφτει πριν την εκτέλεση. Στα πέναλτι να πω την αλήθεια ότι δεν τον φοβάμαι, έχει κάνει αρκετή προπόνηση. Πέταξε και το καρφάκι του. Επειδή τελευταίο μου, ήταν πέναλτι, το οποίο ήταν μάλλον το πέναλτι που είχε στο μυαλό του να κάνει στο παιχνίδι με τη Λαμία. Του Ολυμπιακού. Που το έχασε από την ίδια γωνία. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το παιχνίδι έχει ζητηθεί πολύ στον Ολυμπιακό. Ήταν στην ίδια γωνία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το πιάσω σαράνο αυτό. Ήταν εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν αρχή τη νέα σεζόν, να το πω έτσι. Γιατί έφυγε από μπροστά το. Δεν είχε άλλο κίνητρο. Για τη σεζόν, όπω το. Και του τελείωσε. 8 και 11 είναι λοιπόν οι επόμενε αγωνιστικέ. Ιουνίου. Η Τρίτη και Τέταρτη. 8 και 11 Ιουνίου. 8 παίζουμε με την εθνική ομάδα τη Ιταλία. Ανανεωμένη και αυτή, νέο αίμα πολύ και εκεί. Με την παρέα του Κουαλιαρέλα. Ο Κουαλιαρέλα, εντάξει, δεν συγκαταλέγεται στο νέο αίμα ο Κουαλιαρέλα. Εδώ είναι η παρέα του. Και μετά παίζουμε με την Αρμενία. Κακό και για εμάς, νομίζω ότι άλλοι τώρα θα ήταν ιδανικά τώρα να βρούμε την Αρμενία. Άλλοι τέσσερις πόντους θα τους παίρνατε. Άλλους τέσσερις πόντους σας δίνω, τους παίρνατε. Ναι. Με κλειστά μάτια. Άνετα, έτσι. Με κλειστά μάτια. Και το θέμα για εμάς είναι να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε εντός έδρας παιχνίδια. Πρόσεξε τώρα ποια είναι η φάση. Χθες, την έναρξη του αγώνα, και το παίρναμε. Στο τέλος το παίρναμε. Ναι, ναι. Με κλειστά μάτια το παίρνουμε τους τέσσερις βαθμούς. Άμα κερδίσουμε την Ιταλία, γενικά θα είμαι και δεν θέλουμε τέσσερις, θέλουμε έξι. Να σου πω εγώ πώς θα μας κακοφαίνονται οι τέσσερις βαθμοί. Έτσι, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε το ακραίο σενάριο. Εντάξει, όντως είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι με την Ιταλία. Κατά ψέματα. Γιατί και νέα εθνική είμαστε και δεν έχουμε έδρα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι πικρή αλήθεια. Δεν έχουμε έδρα. Αφού δεν έχουμε έδρα. Έτσι είναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και δεν, αν οι ποδοσφαιριστές δεν νιώθουν έδρα, το ΆΚΑ που λογικά είναι. Λογικά και θα γίνει το παιχνίδι πάντως, το ΆΚΑ. Όπως φαίνεται. Από γήπεδα μεγάλων ομάδων που να μπορούν να γίνουν έδρες, υπάρχει το Καρεσκάκι και η Τούμπα. Και όχι, και το Κλέανθη Βικελίδη. Το Κλέανθη Βικελίδη. Όχι, Τούμπα λες. Τούμπα είναι. Τούμπα με το κουλουάρι. Το Κλέανθη Βικελίδη. Που χτυπά λίγο το plexiglass. Το plexiglass και λε στον Ιταλό να σε πω λίγο κάτι. Έδρα, ναι. Να σε πω λίγο. Ναι. Όχι, πράγματι το Κλέανθη Βικελίδη είναι πολύ καλή έδρα. Είναι έδρα. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι έδρα. Το θέμα είναι πώ θα γίνει η έδρα για την εθνική. Είναι αυτό σύγχρονα γήπεδα. Εντάξει και τα δύο. Αυτό θέλει. Πολύ μακριά. Είδε χθε του Βόσνιου. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι. Είδε χθε του Βόσνιου. Η Βόσνη, εσύ. Η Βόσνη είναι φρέσκο κράτο και τα περισσότερα. Παθιάζονται με αυτό. Λίγο χοντροκομμένο αυτό που θα πω, αλλά αν ήταν 45 άρδε αυτοί που ήταν στο γήπεδο μέσω όρο ηλικία. Έχουν ζήσει καταστάσει που. Ναι, 25 χρόνια φάγανε πόλεμο οι άνθρωποι. Ναι, ναι, έτσι. Του έχει μείνει μέσα του. Ναι. Και πόλεμο και από αυτόν γίνανε ξεχωριστό κράτος. Δηλαδή, χοντρικά έτσι το λέω, αλλά για να καταλάβουν λίγο και τι συμβαίνει λίγο με αυτά τα. Έχουν άλλη εθνική συνείδηση, ας το πούμε έτσι, λόγω του πολέμου. Βαλκανικές χώρες, ναι. Πολύ διαφορετικά. Ποδοσφαιρικά πάντως, μόνο αν το δούμε, αυτή η εθνική νομίζω αξίζει μια στήριξη για να δούμε και επιτέλους να επιστρέφουμε σε ένα καλό επίπεδο. Έτσι. Αν το θέλει και ο κόσμος, ίσως πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια με κάποιο τρόπο. Θέλω να σου πω κάτι τώρα σε αυτό. Λέμε για τον Κλάνας Βικελίδης. Πόσοι πιστεύετε ότι αθλητική παιδιά έχουμε για να γεμίσουμε τον Κλάδη Βικελίδη, σαν να παρακολουθήσουμε η Θεσσαλονίκη την εθνική ομάδα? Πόσο κόσμο θα έχει? Πού, με το 70% τη Θεσσαλονίκη να ζει με το Μαμιόλα η Αθήνα και μα κλέβει 25 χρόνια. Πώς θα γίνει αυτό? Ακριβώς. Νομίζω ότι εμείς. Σαν... Μια μέρα στην άλλη αυτά δεν γίνονται. Και αυτό που τόνιζα και την προηγούμενη εβδομάδα που το συζητούσαμε, σε αυτό, για να έρθει μάλλον αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η συνέπεια, έχει κάνει πολλά λάθη και η εθνική ως οργανισμός. Όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα από την οτροπία του κόσμου, που εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που δύσκολα, πολύ δύσκολα αλλάζει. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Νομίζω ότι ευθύνεται κυρίως η αναξιοκρατία που επικρατούσε τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Η ανισονομία έφερε τους φιλάθλους όπως είμαστε και εμείς. Αυτό εννοώ ότι είναι το λάθος από την πλευρά της εθνικής, σαν οργανισμός. Τα συλλογικά μας ενδιαφέροντα τα βάζουμε μέσα στην εθνική. Ακριβώς. Ωραία.
σε πολύ ωραίο σημείο. Ωραία, το ωραίο που το είδες, Αντώνη. Σε πολύ ωραίο σημείο ότι φτάσαμε την κουβέντα που πάντα μας πειράζει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνουμε ότι τα γήπεδα δεν έχουν το κόσμο που θα μπορούσαν. Δηλαδή τα γήπεδα γεμίζουν με το 30% των ανθρώπων που τσάρεσαν το ποδόσφαιρο. Το υπόλοιπο πάνε για άλλους λόγους. Όχι. Το υπόλοιπο, μιλάω για αυτούς που δεν πάνε γήπεδο. Ναι. Διάθεση να πάνε σε γήπεδο υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτούς που πάνε τώρα. Απλά το θέμα είναι πώς αυτό το ποδόσφαιρο, πώς το προϊόν θα τους ξανακάνει πελάτες. Κερδίζει τον πελάτη πολύ. Αν υπάρξει η ισονομία και. Ακόμα και σε μια ομάδα πρέπει, να το δεις. Ακόμα και σε μια ομάδα να το δεις. Όταν μια ομάδα έχει τη μία χρονιά 21.000 διαρκείας, μετά από 5 χρόνια έχει 11.000 διαρκείας και μετά από 5 χρόνια έχει 21.000 διαρκείας. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι οι 7 που οι λιγότεροι που αγόρασαν και να είναι και στις δύο φορές. Τις άλλες φορές ήρθαν κάποιοι, άλλος λέει πανηγυρτζίδες. Άλλος τους λέει ήρθαν να βρουν εγκόμενο στο γήπεδο. Άλλος τους λέει ήρθαν με τα κινητά τους γιατί τους είπε. Άλλοι πάνε για το check-in, μου λέει. Πάνε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Αντώνη. Και είναι μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει το ίδιο το ποδόσφαιρο να το αλλάξει. Σαν προϊόν να αναβαθμιστεί ώστε να ξαναφέρει αυτούς που πραγματικά τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάτι γίνεται και πάνε. Δηλαδή δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πατήσει 10 χρόνια σε γήπεδο, άμα βρεθούν στην Αγγλία και τους λες πάμε να δούμε ένα παιχνίδι στην Αγγλία, θα σου πούνε α, ναι, πάμε να δούμε αγγλικό ποδόσφαιρο. Φίλε μου, δεν έχεις ιδέα. Εγώ θα. Να μην πω τι θα έδινα για να είμαι στη θέση σου. Και εσύ πας επειδή. Ναι, πάει γιατί εκεί νιώθει ότι θα πάει να δει ποδόσφαιρο. Ενώ εδώ. 15. Μπορεί να πάει να δει αυτά που είδε που έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. Μπορεί να δει αυτά που έκαναν οι Άκη και ο Πάοκ πρόπερση. Μπορεί να δει 1002. Όσο υπάρχει αυτή η ισονομία και όλη. Τέτοια παραδείγματα. Ναι, ακριβώς. Τα λέμε για χρόνια. Έχουμε ακόμα πολλά. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Φέτος τα έκανε. Το. Δεν έχει σημασία το χρώμα και η ομάδα. Και όλοι λίγο πολύ. Γιατί. Όχι, αναφορές κάνουμε τώρα για τα. Όλοι λίγο πολύ. Λέω ότι μπορούμε να βρούμε ράματα για κάθε γούνα. Μας τελειώσαν οι εθνικές. Τις αφήνουμε. Πάμε Ιούνιο τώρα, Ιούνιο, ναι. Επιτέλους έφυγε αυτή η εβδομάδα. Πλησιάζει η επόμενη σιγά-σιγά. Λίγο δύσκολα, αλλά έφυγε. Έχουμε καιρό από την Ελλάδα. Από 2-0 2-2 η Ελλάδα. Από 3-0 η Ελβετία. 3-3 με το Δανία. Ντέρμπι εκείνο μεγάλο, ναι. Το Νορβηγία, Σουηδία. Στο πόσο ήταν 3-0. Στο 84 ήταν 3-0. Και το γύρισαν. Και έγινε 3-3. Το πιστεύεις αυτό. Το 84 ήταν 3-0. Και έγινε 3-3. Στα 10 λεπτά όχι, δηλαδή λιγότερο. Γιατί πόσο με το 94 ήταν 3. 9 λεπτά. Το γύρισαν οι Δανείοι. Μήπως ήταν καλά στη φάουλ. Μάλλον, κάνα τρίποντο. Πώς θα κάνα τρίποντο του Βιερίνια. Κάνα τρίποντο παίχτη. Μου κίνησε από την Πειραιά για τώρα να δω το τελευταίο δεκάλεπτο. Όχι για το πώς η Δανία. Πώς η Ελβετία δεν κράτησε το 3-0. Τι δεν έκανε, ρε παιδιά, δεν βγάλετε λίγο εγωισμό. Λίγο ξέρω εγώ σε μια φάση να στείλετε την μπάλα στην Αυστρία, ξέρω εγώ. Κάπου, ναι. Κάτι να κάνετε. Είχε αυτό το ματς. Άλλο ματς να μην κάνει τίποτα. Πάλι μια ισοπαλία 3-3. Η Νορβηγία με τη Σουηδία. Σουηδία, μπράβο. Αυτό έχει άλλη διακύμανση, αλλά και αυτό το 3-3. Και αυτό γεμάτο. Και κρατάμε ως απολογισμό σίγουρα Άγγλους με τις δύο πεντάρες. Λειτουργούν γκρουπ αυτοί. Γάλλους ότι θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γάλλους που συνεχίζουν από το παγκόσμιο. Πιο σημαντικό για μια εθνική είναι να έχει γκρουπ. Τώρα αφού είναι τα παιδιά που παίξανε και τώρα στο Μουντιάλ. Αυτή η Ισλανδία. Δεν θα τους το συγχωρήσω ποτέ αυτή τη Ισλανδία. Που μας στέρισε προημιτελικό Γαλλία. Γαλλία. Ψαράδες. Πόσο κρίμα. Οι ψαράδες. Ξέρεις τι, τότε το είχα πει μεταξύ ο Βάιου και εσύ το είχα σκεφτεί. Και όσο προχωράνε και η Γαλλία και η Αγγλία, λέω, κοίταξε, λέω, δεν μπορεί. Αυτό νομοτελεία. Κάποια στιγμή θα μας το φέρουν το παιχνίδι. Θα έρθει. Θα έρθει. Χθες πάντως, στοιχηματικά, επειδή το παρακολουθούσα, έχει πολλά παιχνίδια under 23 σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ομίλους που παίζονταν προκρίσεις. Ό,τι βολικό χ υπήρχε ήρθε. Με τον πλέον εξόφθαλμο τρόπο. Ό,τι χ υπήρχε από 2,60 μέχρι 2,80 εκτελέστηκε. Ιράν-Ιράκ. Αγκαλιά. Άντερ 23. Για αυτές τις ηλικίες κιόλας. Ναι, άντερ 23. Κορέα-Αυστραλία. Από το 80 και μετά η μπάλα ούτε πλάγιο δεν έβγαινε. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να παίξαν και βόλια μετακτήσεις και ο διαιτητής να μην έδωσε χέρι. Γαμπασούλες. Ναι. Μέχρι να λήξει. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν. Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
κολυμπούσαν στα πετρέλαια. Τα παιδιά εκεί άνετα. Πάρε δύο τόνους εσύ, πάρε πέντε τόνους εσύ. Όλα χ. Όλα χ. Και ένα ακόμα τέσσερα χ. Δεν λέω, μια χαρά. Παράπονο δεν έχω στιγματικά. Δεν ψέματα να πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, και ξέρεις τι, το σκέφτηκα, έχοντας την άνεση ότι πληρώθηκα στοιχηματικά, ότι αυτό ρε παιδιά εντάξει, άντε. Το είδαν οι παίκτες του στοιχήματος, το παίξανε και έγινε. Πώς να σου το πω, δεν τις ακουλεύτηκαν λίγο να δουν, παιδιά, τι γίνεται με αυτά τα βολικά. Αλλά και τι τρόπο να βρεις. Τι να τους πεις. Δηλαδή στα μάτια ακούνε όταν φίλο. Δηλαδή πληρωθήκαμε όχι μόνο το μάτι, πληρωθήκαμε το 80 και μετά να βγει κανένα κόρνερ. Και δεν έβγαινε πουθενά. Δηλαδή, δεν. Και ξέρεις τι είναι και άντερ 23, δεν έχουν λίγο το τάκτη να το να κάνουν μια φάση, ναι, κάπως. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Άντερ 23, πάντως εδώ σε εμάς νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τα παιχνίδια να δούμε. Και εθνικές, δηλαδή εθνικές ομάδες που θα κοίτε θα έρθουν εδώ, να δούμε τις δικές μας, θα έχει ωραία παιχνίδια. Και κλείνοντας, παιδιά τα οποία που αξίζει να τα παρακολουθούμε. Κλείνοντας, θα δώσουμε βάση τις επόμενες μέρες. Έστω και γιατί είναι φρέσκο, την προσπάθεια της Εθνικής Νέων που έχασε χθες στην Τσεχία με 3-1 σε έναν όμιλο που η πρωτιά άλλαξε χέρια πολλές φορές, γιατί το Δανία-Αγγλία άλλαζε συνεχώς το προβάδισμα. Οι Τσέχοι τελικά κέρδισαν και νομίζω προκριθήκαν 3-1. Ναι. Η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με 1-0, αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Στο 2-1 χαμένο πέναλτι Τσέχη, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε καμία επίθεση. Και μοιραία ουσιαστικά αχρηστεύσαμε, αν μπορώ να το πω έτσι, την νίκη που κάναμε με της Αγγλίας. Και χτυπάμε το κεφάλι μου στον τοίχο για αυτό το 2-0 που έγινε 2-2 με την Δανία. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Που κάποτε ένας φίλος μου έλεγε ότι σχόλασε η Τετάρτη, τελειώνει η εβδομάδα. Τελειώνει η εβδομάδα. Να έρθει Σαββατοκύριακο, να έρθει η επόμενη. Να έρθει Σαββατοκύριακο να. Α, έχουμε και κύπελο την άλλη εβδομάδα. Μέσα εβδομάδα. Τσάμπιο Λίνκ έχουμε. Η δύο με τελική. Το Τσάμπιο Λίνκ είναι μετά. Α, εκλαμία. Στο φαντασμαγωρικό Άκα. Και πάω Καστέρα Τρίπολη την ίδια μέρα. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν δύο διαφορετικέ μέρε. Ωραία παιχνίδια. Εγώ όταν είδα το ΑΕΚ Λαμία 9.30 ο ΑΚΑ Τετάρτη. Ποιο πάει εκεί. Αλλά μετά είδα έξυπνη αυτή. Μια χαρά τη βόλεψαν. Έχει 7.30 ώρα μπάσκετ η ΑΕΚ. Οπότε θα παίζει προημιτελικό μπάσκετ για το Champions League. Οπότε θα έχει. Όλη μέρα ΑΕΚ θα είναι για αυτούς. Λοιπόν, έχω ακούσει το σφίγμα του διαιτητή, έχει δώσει πέναλτι, είτε το πήρε ο Φορτούνης είτε βούτυξε, δεν έχει σημασία, θα εκτελεστεί από τον Γιώργο Ζαγόρα στις 3. Μέχρι αύριο που θα επιστρέψει το ανάλυση των Πάιρι Πρες, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά.